Σήμερα έχουμε στην Οικονομική Επιτροπή αυτό το παιδικό έργο που τα έβγαλε του Σφίγγου 375.000 πέρασε και ακολούθησε και στο ΔΕΑ. Είναι το ΔΕΑ, 375.000. Από την Κυπέδου. Ναι, την Κυπέδου, 375.000. Απομένει, κύριοι συνάδελφοι, εσύ, μόνο τα κερκίδες. Οι κερκίδες αυτού πρέπει η νέα κυβέρνηση και όποιος και αν είναι υπουργός ή όχι, να μεταφερθεί η αρμοδιότητα αυτή από κράτη του Κερκύρου στην έκθεση του νέου υπουργού αθλητισμού. Αιτιολογώ γιατί. Αυτό το έργο της Άχας πέρασε από, πράσινους, γαλάζιους, πράσινους, συγκυβερνήσεις και δεν υλοποιήθηκε. Η ευθύνη είναι διαχρονική, δεν ανήκει σε ακόμα. Ξεκίνησε από το 2004 και είναι στην κατάδεια που είναι σήμερα. Παρότι υπήρχε η βούληση όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι και μάλιστα για τον αρμοδίου υφυπουργού του ένας, πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι το όνομά του, πώς το λέγανε, τον Κουτορή, ο οποίος που είχε πάρει και τηλέφωνο για να αποπερασπίσουν τις κερκίδες, υπήρχε αναξιοπιστία και ασυνέπεια όπως και αναξιοπιστία υπήρχε και στους υποψηφίους δημάρχους. Για αυτά που λέμε, αντί να ασχοληθούν για το πρόγραμμά τους, περισσότερο χτυπούσαν τη διοίκηση, σαν να μην συμμετείχαν στη διοίκηση. Λοιπόν, αυτό το έργο θα πρέπει να γίνει από αυτούς. Θυμούμε όταν ανέλαβα υπήρχε συγκυβέρνηση, λοιπόν, Σαμαρά Βενιζέλου. Ήρθε ο αρμόδιος υπουργός αθλητισμού, πέρασε από εδώ πέρα, 500.000, τα πήρε με ενώπιση προεκλογών και πήγα στην Αργολίδα, ο Αντριανός Φιλοκόπουλος. Ακολούθησαν έπειτα οι Σιριζέοι. Λοιπόν, είπαν έτσι και έτσι. Εγώ στην ανακράτηση με πάνω την περίοδο είπα ότι αφήστε να παραδώσω το λοιπόν τις κερκίδες στο Δήμο Κυρκής να τις αποκαρακώσει. Αφού πέρασε ένας ενάμιση χρόνο, πήγε αδιαφορία και πριν από 6-7 μήνες έστειλε και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τον υφυπουργό του, με τον υφυπουργό της, ότι έγινε η παράδοση των κερκίδων επαναλαμβάνω, από τον εργολάβο στην Γενική Γραμματεία. Σε εμάς δεν έγινε παράδοση. Δηλαδή, όταν λέμε παραλή, τι σημαίνει. Παραλή σημαίνει ότι η μία υπηρεσία τη Γενική Γραμματεία του θα παραδοθεί στη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. Αυτό είναι έργο πλέον του νέου Δημάρχου, έτσι, του νέου Δημάρχου, λοιπόν, που στηρίχθηκε από αυτό το κόμμα, να, εδώ και τώρα να το αποπερατώσει. Να το αποπερατώσει. Εγώ μιλάω με τη φωνή της αλήθειας, ξεκάθαρα και ειλικρινή. Είναι δουλειά για να τελειώσει. Το ταχτά του Σφίγγου δεν είναι από εβδομάδα στον αέρα. Και τι αφήνει αυτή η διοίκηση. Τι διοίκηση σήμερα αφήνει. Ένα 5% του τεχνικού προγράμματος, το οποίο εσείς ψηφίσατε. Μπορεί να σχεδιάστηκε μέσα από την διοίκηση, εσείς το ψηφίσατε, δεν μιλάω κατά λοιπόν, ομόφωνα ή όχι, και ο προπολογισμός. Μένει ένα 5% που πρέπει να διαπρακτήσει η παρούσα διοίκηση ότι έχει σχέση με την προμήθεια του ηλεκτρονικού υλικού και των διακοσμητικών φωτιστικών ιστών που ήδη η αρμόδια υπόλοιπος βρίσκεται στο στάδιο έτσι, της δημοκράτησης. Γιατί καθυστερεί αυτός ο περιβόητος νόμος του 16, του 44, κάθε μήνα αλλάζει. Και είναι υποχρεωμένος ο υπάλληλος να συμμορφώνεται έτσι, με την νομοθεσία. Και όσοι λένε ότι βγαίνεις και μπορείς να ελοποιήσεις έργα μια μέρα στην άλλη, είναι πολύ γερασμένο. Όλα έχουν μια χρονική διάρκεια, τουλάχιστον μετά από 1,5 χρόνο. Μετά από 1,5 χρόνο. Να φανταστείτε ότι τα 900.000 της πόλης, που ευτυχώς τώρα που είναι ο αντιδήμαρχος, που τελειώνει ο ΟΤΕ τον δίκτυο όλο, από εβδομάδα θα αρχίσει η αφαρτώσπωση, είναι έργο του 18. Ανεξάρτητα αν δημοκρατήσουμε εμείς τώρα έργο του 19, τα 2.200.000, από τα οποία το 1.700 είναι για την παλιά δημοτική ενότητα Κοντικής. Και αυτό έχει σχέση με την αντικατάσταση της β' φάσης λοιπόν, του δικτύου ίδρυσης της πόλης. Προέκυψε ο εργολάβος, είναι στη διαδικασία της σύναψης της σύμβασης, ο οποίος εδώ και τώρα θα πρέπει να καταλαβεί και τι υπάρχει δέσμευση για την διαδίκηση. Για να ρίξει ασφαλτικά,
θα πρέπει να τελειώσει ο Μολάβος τη φάση της αντικατάστασης και συνεχεία να ρίξει τα σφάλματα. Αντιλαμβάνεστε ότι εκτιμώ ότι αυτή η φάση θα τελειώσει σε ένα χρόνο και από όλους. Ένα είναι αυτό που μένει και ένα δεύτερο είναι κυρία Ζιούτα με τον Κυριακό Γραμματέα που είναι να κάνει την πελέτη. Έτσι. Γιατί αν κάνουν προκολικά, δεσμευτήκαν την πηγή, είχε ένα ποσό των 250.000, μπορείτε να γίνει αυτή η μελέτη, να πει στον αέρα. Και πολύ πιθανόν μέχρι τέλος του έτους να γίνει προμήθεια. Έτσι. Παράλληλα, από την ίδια τη διάρκεια, γιατί υπάρχει και κάποιο θέμα για τις παρέντες μου, θα εξηγήσω για ποιο λόγο παρέντες. Έτσι, λοιπόν. Γιατί δεν μπορεί να είναι ένα δήμαρχο από κάρτορα τη ΑΕΚ που πρέπει να παραδώσει στη νέα διοίκηση να γίνει και η εξάσκηση να μάθουν τα πράγματα που λειτουργεί η ιδέα ή όχι. Λοιπόν, υπάρχουν άλλα 10 μέλη για εκατομμύρια τα οποία άλλα θα δημοκρατήθηκαν και άλλα θα δημοκρατηθούν που θα είναι εξελίξει και αυτά θα αφορούν για 2-3 χρόνια. Αυτά μπορώ να πω και συμβουλεύω στο εξής. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί, έτσι, όταν δημοσιοποιούμε κάτι που να έχει σχέση με την αλήθεια. Πικράτηκα πάρα πολύ, ενώ υπήρχε η έγκριση, έτσι, η έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης σχετικά με την αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της πόλης, του εμπορικού κέντρου, ενός εκατομμυρίου 900.000. Λοιπόν, αυτοί επιτίθονται εμένα, ότι ο Δήμαρχος έχασε 1.900.000. Σαν να το ήξερα. Υπήρξε η προέκταση σε εμένα και λέω: άχι, κάποιος θα κάνει λίγο το λάθος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα κάνει το λάθος. Να μας πούμε ότι χάσαμε τα λεφτά. Η εμπειρία αυτό είναι δάση. Και να κάνουμε συνεχεία, εγώ να απαντήσω ότι αυτά που λες είναι ψέματα. Είναι ψέματα. Και πάλι δεν το βλέπω εδώ μέσα για να μάθω ότι να υπάρχει σεβασμός. Γουστάει, δεν γουστάει το δήμαρχο, αλλά είναι θεσμός. Όπως και οι πολιτικοί να καταλάβουν στην Ελλάδα. Γουστάει, δεν γουστάει το Σουσμανίδη όταν έχει στην πρωτεύουσα του νομού να περάσει το γραφείο του. Όπως το κάνουν όλα τα κόμματα. Όλα τα κόμματα. Ο θεσμός είναι θεσμός. Άσε τώρα ότι ο Δήμαρχος είναι από τις πολίτες της πόλης και αυτά είναι στα λόγια. Εσταθήκαν όλα αυτά τα χρόνια να είμαστε καλοί δημόσιοι υπάλληλοι. Καλοί δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτά κύριε Πρόεδρε, και όσον αφορά και τον απολογισμό του δικό μου, έτσι, μετά τις βουλευτικές εκλογές, θα σας ενημερώσω όλους. Λοιπόν, και θα σας παρακαλούσα να παραδοθείτε σε εκείνο τον απολογισμό και να δεχτώ ερωτήσεις ελεύθερα, ανοιχτές τις πόρτες και ο κάθε να πει τα καλά και τα κακά. Μακάρι να μου πούνε τα κακά για να τα διαδώσω επόμενο.